Καλησπέρα σας, τι κάνετε, κύριε Τσόκο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Πρώτη φορά τα λέμε από κινητό. Ναι, να το κάνουμε και αυτό για πρώτη φορά. Εντάξει, ναι. Καλά, σας ακούμε. Καταλαβαίνουμε ότι είστε εσείς δηλαδή και δεν είναι κάποιος άλλος. Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Άντε για τηλεόραση, πολλές φορές έχω αναζητήσει. Κάποια στιγμή θα το βάλω και στα social media. Αν υπάρχει κανείς που αισθάνεται ότι είναι σωσίας μου, που νομίζω έσπασε το καλούπι, μια φορά βγήκε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, αν αισθάνεται κανείς, μπορεί να μου φανεί χρήσιμος κάποια φορά. όπως λένε για διάφορους πολιτικούς, και για τον Πούτιν, δεν λένε ότι δεν είναι αυτός, είναι άλλος. Το λέει και η γυναίκα του. Μπράβο. Το λέει και η πρώην γυναίκα του, ότι είναι αυτή που λέει ότι δεν είναι αυτός, να ξέρετε. Είναι κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα μετά την χθεσινή φοβερή και τρομερή βραδιά, ας πούμε, όλα αυτά τα match conference. Έχω την εικόνα του, δύο εικόνες έχω μάλλον, του Μουρίνιο να πανηγυρίζει μετά το τέλος του αγώνα εκεί με τους οπαδούς της Ρώμα, και του Σαμπάολη επίσης να τρελαίνεται στο μάτς και να του φεύγει ο Παγιέτ νωρίς και να είναι απογοητευμένο στο τέλος του παιχνιδιού με τον αποκλεισμό της Μαρσέη. Ναι, νομίζω ότι γενικά πέρασαν οι ομάδες και το άκουσαν περισσότερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Φέγενορτ στο πρώτο παιχνίδι έχει κάνει συγκλονιστική ματσάρα. Και χθες άντεξε. Νομίζω ότι στο ζευγάρι ήταν η καλύτερη ομάδα. Και είναι και μια ομάδα που, χθες δεν το έκανε με τον τρόπο της, αλλά μέχρι τώρα έχει φτάσει εδώ με τον τρόπο της, με τον Ολλανδικό τρόπο, και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Η Μαρσέη πνίγηκε στην πίεση του φαβορή, του πρέπει, του. Νομίζω πνίγηκε και στα δύο μάτς. Πάντως για τη Φέγενορντ, να θυμάμαι πριν την κλήρωση για τη φάση των 8, πριν βγει δηλαδή η Μαρσέη αντίπαλος του ΠΑΟΚ, άκουγα και διάβασα πολλούς ΠΑΟΞίδες ή μου στέλναν μηνύματα ότι θέλουμε τη Φέγενορντ. Θέλανε τη Φέγενορντ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τη θέλανε τη Φέγενορντ, αλλά τη θέλανε. Περισσότερο από τις υπόλοιπες. Τη θεωρούσαν πιο αδύναμη. Αν με ρωτήσει και εμένα ανάμεσα σε Μαρσέη και Φέγενορντ για τον ΠΑΟΚ, θα προτιμούσα Φέγενορντ. Θα σου πω γιατί. Γιατί? Τη θεωρώ πιο αδύναμη. Τη θεωρώ πιο στον ΠΑΟΚ και στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Δεν τη θεωρώ πιο αδύναμη. Εδώ είναι τρόπο παιχνιδιού, ρε παιδί μου. Η Φέγενορντ δεν έχει την εμπειρία, αλλά έχει τον ενθουσιασμό. Η Φέγενορντ δεν έχει τη σκοπιμότητα. Η πρώτη φορά που μας την έδειξε ήταν χθες. Έχει το αλέγκρο Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ότι αυτά μπορεί να τέριαζαν καλύτερα στον ΠΑΟΚ, όπως το τέριαξε εν τέλει το αποτελέσματος κρίνοντας η Γκένγκ, ας πούμε. Mm-hmm. Παρά ομάδες που έχουν διαφορετική μενταλιτέ από αυτήν. Υπό αυτήν την έννοια το έλεγα. Ή υπό αυτήν την έννοια έλεγα Σλάβια Πράγας. Και η Σλάβια Πράγας αυτό το πράγμα είναι. Όσα βάλουμε και όσα πάμε και όσα βάλουμε. Νομίζω ότι αυτές τις λογικές ομάδες τέργαζαν περισσότερο στον ΠΑΟΚ από ότι η Μαρσέη. Ναι. Οπότε αν και εμένα δεν βάζε Σόνι και καλά να διαλέξω τότε, ανάμεσα σε Μαρσέη και Φέγενορντ, θα διάλεγα Φέγενορντ και ας πέρασε η Φέγενορντ τώρα τη Μαρσέη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρεις, είναι, μην το πάμε στο ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Το ότι η Μαρσέη μπορεί να το πάρει, η Φέγενορντ μπορεί να το πάρει και απέναντι στη Μαρσέη. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι άμα είχε πέσει με τον ΠΑΟΚ η Φέγενορντ αφού απέκλεισε στη Μαρσέη, πόσο μάλλον τον ΠΑΟΚ δεν είχε αποκλείσει. Θα ήταν μια άλλη ιστορία παιχνιδιών. Και θα ήταν μια άλλη προσέγγιση από τον Λουτσέσκο, που νομίζω ότι με αυτές τις ομάδες βρίσκει τον τρόπο από ό,τι τον βρίσκει με μου αρέσει την Μαρσέη. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα έχουμε το ζευγάρι, είναι Φέγενορντ Ρώμα, Μουρίνιος. Πώς είναι τον Μουρίνιον, τον Κύριον. Εδώ κι αν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εδώ κι αν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Κοίτα να δεις, ο Μουρίνιο προσπαθεί να αναγεννηθεί. Αν πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτό του Conference League με τη Ρώμα. Ναι. Σούπερ επιτυχημένη χρονιά. Και ας μην βγει Champions League. Γιατί μάλλον δεν θα βγει Champions League. Και αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος. Το λέω γιατί η Ρώμα δεν είναι μια ομάδα που είναι συνηθισμένη στους τίτλους. Τους παίρνει συχνά, οπότε δεν ξέρει τι να τους κάνει. Ναι. Δεν τους συζητάω για ευρωπαϊκούς. Γενικά λέω για τίτλους. Mm-hmm. Οπότε ένας ευρωπαϊκός τίτλος για αυτόν θα είναι η σούπερ επιτυχημένη χρονιά. Και νομίζω ότι για την υστεροφημία του αυτό εδώ θα είναι σπουδαίο. Θυμίζω, ανεξάρτητα αν είναι φανερό ότι δεν είναι ο προπονητής που ήταν πριν μια δεκαετία,
ότι αυτός ο κύριος όπου έχει πάρει τίτλο, με εξαίρεση την Τότεναμ, η οποία πήρε την σοφή απόφαση, τι να πω, δηλαδή πραγματικά καμιά φορά σηκώνεται, λέμε για τις ελληνικές ομάδες, ναι, αλλά τι να πεις για τις ομάδες εξωτερικού, που απέλησε τον Μουρίνιο μια εβδομάδα πριν το τελικό. Θα μου πεις του Λιγκά, με του Λιγκά, να έχεις χρόνια να πάρουν οποιονδήποτε τίτλο. Ναι. Τους πήγε σε ένα τελικό λοιπόν. Ωραία, εκτιμάς ότι η ομάδα δεν θα πάει πουθενά με αυτόν. Καλά κάνεις και το εκτιμάς, να τον φας. Εάν θέλω να παίξεις τον τελικό, πραγματικά μια εβδομάδα πριν το τελικό τον απέλησε. Όχι είχε πάει στον τελικό και θα τον παίζανε σε ένα-δύο μήνες. Mm. Αν πάρει λοιπόν τρόπιο θα είναι ιδανικό ξεκίνημα για αυτόν στην Ευρώπη. Στον άλλο τελικό νομίζω εντάξει, η Άντρα Φραγκφούρτης της έπρεπε και με το παραπάνω να πάει τελικό. Τι τρέλα βγάλανε χθες με το που τελείωσε το παιχνίδι, είδες, σαν να είχαν πάρει το Champions League, μπήκανε μέσα. Φοβερό. Ναι, γιατί είχαν κάνει μια φοβερή χρονιά πάλι στο Europa League πριν πάλι 2-3 χρόνια και δεν φτάσανε να πιούν νερό, δεν φτάσανε τελικό. Τώρα φτάσανε και έχουμε φτάσει με μυθικό τρόπο, έτσι, έχοντας αποκλείσει Μπαρτσελόνα, η USAID, η Άιντραχτ, όλη τη διδάνωση, δεν είχε ακόμα ήττα. Από τότε που ξεκίνησε δεν έχει ηττηθεί πουθενά. Ναι. Φοβερή πορεία και φοβερός λαός, έτσι. Δηλαδή δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Το 30-40 χιλιάδες Γερμανοί στο Camp Nou. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν θέλω να σου πω ότι σε βίντεο που θα γίνει ο τελικός, ναι, πιστεύω ότι ακόμα και τα φαρμακεία θα πουλάνε μπύρες. Ναι, αλλά το γήπεδο είναι μικρό. Το γήπεδο είναι μικρό αυτό. Δηλαδή, πού να χωρέσεις τους Γερμανούς και τους Σκοτσέζους. Ναι, με Σκοτσέζους και Γερμανούς που θα πάνε στον τελευταίο τελικό που είχε πάει η Rangers, αν θυμάμαι καλά, είχαν πάει στην πόλη που έγινε ο τελικός, ασχέτως αν δεν μπήκανε στο γήπεδο, 150.000 Σκοτσέζοι. Φαντάζω τώρα, Σεβίλη, με 150.000 σίγουρα Σκοτσέζοι και 150.000 σίγουρα Γερμανούς. Σίγουρα, αυτή είναι τρελή. Για το σύλλογο, θα πουλάνε μπύρα μέχρι και τα φαρμακεία. Πόπο ρε φίλε, ναι, ναι. Πάμε με καντίνα στη Σεβίλη, παιδιά. Ξεκινάμε από τώρα, να τη στήσουμε εκεί. Ναι, θα οικονομήσουμε σίγουρα. Εννοείται, θα βγάλουμε τις διακοπές, τις καλύτερες διακοπές θα κάνουμε. Πολλά λεφτά. Ναι, είναι φοβερό. Το folklore λοιπόν σε αυτό το τελικό θα είναι φοβερό. Τώρα και το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι φοβερό, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που δεν καταλαβαίνουν ούτε αποσκοπιμότητες ούτε από τίποτα. Okay, είναι και οι δύο έκπληξες στο τελικό, δηλαδή. Ακόμα και, όχι τώρα, ακόμα και στη φάση των 8 να έλεγες ότι ο τελικός, όταν είχαν φτάσει στο 8, να έλεγες ότι ο τελικός θα είναι Rangers, Άιντραχτ Φραγκφούρτ, θα σου λέει δεν γίνονται αυτά. Γίνανε, για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη η Rangers. Είναι. Ναι, είναι ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Ο Φαν Μπρόκχορστ βρήκε μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον φίλο του Στίβεν Τζέραρντ, αλλά νομίζω ότι μπήκε κάτω σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της. Το να αποκλείσει τη Λειψία, που ήταν το grande favori από τους 4 που είχαν μείνει για να πάρει το τρόπαιο, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να σου κάτσει. Είναι πολύ μεγάλη βραδιά για αυτούς. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη βραδιά γιατί πρέπει να εξοργήσει και στους απευθείας ομίλους του Champions League, άρα να του αλλάξει πολύ το στάτους. Έτσι κι αλλιώς και οι Άιντραχτ και οι Rangers θα πάνε απευθείας στο ομίλου Champions League, που δεν θα το πετύχαιναν μέσα από το πρωτάθλημά τους. Και για αυτούς είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα πέρα από το ευρωπαϊκό τρόπο, που έτσι κι αλλιώς είναι σημαντικό. Τώρα μιλάμε για την Άιντραχτ και Rangers, δεν μιλάμε για τώρα ομάδες που παίρνουν κάθε 5 χρόνια για κάτι. Θα περάσουμε, πιθανόν να περάσουμε πολύ ωραία με αυτό το τελικό. Εν τω μεταξύ, οι δύο αυτοί τελικοί, ο τρίτος φυσικά είναι ο κορυφαίος του Champions League, θα γίνει Σάββατο. Οι δύο τελικοί αυτοί, 18-25, Τετάρτη θα γίνουν. Ποια Τετάρτη, ρε φίλε? Τετάρτη τελικός. Πώς να τους χωρέσουμε όλους? Νωρίτερα. Και ένα στην Κυριακή. Είναι το πρόβλημα τα εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα εγχώρια. Τώρα μιλάμε για τελικούς. Τώρα Τετάρτη τελικός, μωρέ. Ένας 18, άλλος 25. Ναι. Και πρώτα του Europa και μετά του Conference. Ναι. Ο ένας Σεβίλη, ο άλλος Τίρανα. Ωραία. Εμείς μια χαρά θα βουλευτούμε. Άκου να σου πω πως έχει το πρόγραμμα. Για πες. Ξεκινάμε με Σάββατο 14, τελικός κυπέλλου Αγγλίας. Liverpool Chelsea. Πάμε μετά Τετάρτη,
Την επόμενη Τετάρτη τελικός Europa. Πάμε το ερχόμενο Σάββατο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας. 21, πάμε, ναι. Ξανά conference. Ναι. Πάμε Σάββατο τελικός Champions League. Κατάλαβες. Βλέπω να χωρίζουν πολύ. Το 15ήμερο. Είναι Σαββάτο, Τετάρτη, Σαββάτο, Τετάρτη, Σαββάτο. Πολύ ωραία. Ή αυτό, ή στη θετική του προέκταση, βλέπω κανένα 2-3 κιλά να παίρνουμε όλοι. Βλέπω να στέλνουμε. Αν και υπάρχει μια σκέψη για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος να γίνει Κυριακή, να ξέρεις. Υπάρχει αυτή, γιατί διαψεύστηκε, λέει, από ανθρώπους της ΕΠΟ ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει. Άρα εσύ το ξέρεις λίγο καλύτερα, μάλλον. Για πες, υπάρχει, ναι, σαν θέμα. Είναι το πιθανότερο, ναι. Αλλά λέω ότι είναι ένα αίτημα που έχει κατατεθεί από διάφορους, ναι. Και δεν είναι το πιθανότερο να βρει ανταπόκριση, αλλά μπορεί να βρει. Εν τω μεταξύ, διότι να βολεύουν λίγο και τις δύο ομάδες, υπό την έννοια της μια μέρα παραπάνω ξεκούραση μετά από συνεχόμενα ματς play-off όπου θα έχουν παίξει. Εν τω μεταξύ, τώρα με αυτό που είπε, τσατίστηκα, γιατί είχα στο ξεκίνημα τη εκπομπή τον κύριο Δανιήλ, τον πρόεδρο τη Επιτροπή Διοργανώσεων, και ξέχασα να το ρωτήσω αυτό, αν υπάρχει θέμα. Τώρα να, δεν το σκέφτηκα. Να το ρωτήσω αν υπάρχει θέμα αλλαγή τη ημέρα, γιατί έχει δύο μέρε τώρα που γίνεται μια κουβέντα να πάει ο τελικό από Σάββατο Κυριακή λόγω τη παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four. Γι' αυτό δεν γίνεται. Ένα είναι αυτό, ένα είναι η τηλεόραση, ένα είναι και οι ομάδες που το καλοβλέπουν μια μέρα παραπάνω, ξαναλέω, μετά από 13-14 μέρες ότι θα έχουν παίξει 4-5 μάτς και θα έχουν τελειώσει και παίζουν τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος τον play-off Τρίτη. Αντί να γίνει Σάββατο, να γίνει Κυριακή, είναι μια μέρα παραπάνω ξεκούραση και καλύτερη προετοιμασία. Το καλοβλέπουν οι ομάδες. Νομίζω ότι το βλέπουν θετικά. Mm. Αλλά δεν έχει κανένα μεγάλη σημασία τώρα, Σάββατο. Κύριε. Όχι. Απλά για να. Κοίταξε, ο άλλος μπορεί να κανονίζει διάφορα. Ο Μιχάλης σου λέει: θα πάρω το κύπελο στην Αθήνα. Θα αποφασιστεί πολύ σύντομα. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει τελευταία στιγμή. Και τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχει οριστικοποιηθεί. Όταν οριστικοποιηθούν δηλαδή ο αριθμός των εισιτηρίων, η κάθε ομάδα μπλα μπλα τα πάντα, θα έχει οριστικοποιηθεί και αν θα αλλάξει μέρα ή αν θα μείνει Σάββατο. Ναι. Για την τηλεόραση, γιατί το λες, έχει κάτι και το Σάββατο, γιατί η Κοσμοτέ δεν έχει το τελικό. Είναι προγραμματισμένη τιμή για ώρα οι δύο τελικοί. Έχει και κανένα συνδρομητικό τώρα δεν θέλει τέτοιου είδους ανταγωνισμό. Ναι. Για ποιο λόγο. Τελικό εννοείς του μπάσκετ εννοείς, έτσι. Ναι, της Ευρωλίγκας. Ναι. Και αυτό περίεργο, Σάββατο, δηλαδή πώς το κάνανε. Πώς το κάνανε έτσι, Πέμπτη Σάββατο. Ναι, σπάνιο είναι η Ευρωλίγα. Δεν ξέρω πώς έγινε φέτος. Συνήθως η Ευρωλίγα είναι Παρασκευή Κυριακή. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Τώρα πώς έγινε φέτος, Πέμπτη Σάββατο, δεν ξέρω. Ναι. Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν για τον τελικό της Τετάρτης. Ωραία. Άρα ας το κρατήσουμε αυτό. Δηλαδή, επειδή είπε χθες ρεπορταζιακά κάπως αναφέρθηκε, αλλά μετά από κύκλους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις της Ομοσπονδίας, δεν επιβεβαιώνονταν κάτι τέτοιο. Τώρα εσύ μας λες. Η αλήθεια είναι ότι η Ομοσπονδία σε πρώτη φάση. Δεν το άκουσε θετικά. Ξαναλέω όμως, επειδή ίσως να είναι αρκετοί αυτοί που θα το θελήσουν εν τέλει και δεν αποκλείω να αλλάξει. Ξαναλέω, δεν το βρίσκω το πιθανότερο, αλλά έτσι κι αλλιώς το σημαντικό είναι ότι θα ξέρουμε πολύ σύντομα. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρουν οι οπαδοί, οι ομάδες, οι τρία στα χέρια τους και να μην ξέρουμε πότε θα γίνει τελικός ή να υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει. Ναι. Όχι, είναι και κάποιοι. Ξέρεις γιατί το λέω, επειδή τα σκέφτομαι όλο και εγώ είμαι του αθλήματος. Είναι κάποιοι, ας πούμε, που ούτως ή άλλως έχουν αποφασίσει να πάνε στην Αθήνα και έχουν κλείσει είτε εισιτήρια βρήκαν φτηνά, ας πούμε, είτε πήγανε μόνοι τους αν θέλουν να πάνε. Έτσι, δεν μιλάω τώρα για οργανωμένη εκδρομή κτλ. Εκεί αλλάζει το έργο, είτε σπίτια είτε ξενοδοχεία. Είναι θέμα δηλαδή. Το έχουν κάνει αρκετοί μέχρι τώρα. Από την ημέρα που προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί το ΠΑΟΚ αγγίζει περισσότερο, ή τους ΠΑΟΚΣΥΔες, τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί θα ταξιδέψουν οι Αθηναίοι. Ή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που θα έρθουν από άλλες πόλεις, ας πούμε, που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Αν θα έχουν εισιτήριο. Ναι, αλλά όπως λέει το μεγαλύτερο τέτοιο είναι το μεγαλύτερο. Ναι. Θα το ξέρουμε πολύ σύντομα. Ξαναλέω, βρίσκω ως πιθανότερο σενάριο η μέρα να μην αλλάξει. Τώρα να αλλάξει η ώρα δεν το αποκλείω. Θα πάει 9, ξέρω εγώ. Ναι. Να μην είναι τελείως ακριβώς απάνω. Ναι, εντάξει, πάνω για μια μέρα παραπάνω και οι ομάδες, όπως είπες σωστά, δεν θα είχαν πρόβλημα.
Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να ξεκουραστούν και μια μέρα παραπάνω. Λοιπόν, ναι, γιατί τέλος οι παίκτες, επειδή τέτοιο θέμα για τους παίκτες που φεύγουν με άδειες και τέτοια, όλοι οι παίκτες την Κυριακή έχουν, τη Δευτέρα έχουν κανονίσει τα φύγουν. Όχι την Κυριακή. Πού να πάνε, ρε? Πού θα πάνε? Δεν θα πάνε τις διακοπές τους. Θα πάνε να κάνουν ένα καναμπάνιο, να γυρίσουν να προετοιμαστούν γιατί έχει Ευρώπη. Ποιο είναι διακοπές το Μάιο, που, αν και για μένα είναι ο καλύτερος μήνας, ας πούμε, σε φάση, ούτε κρυώνεις ούτε ζεσταίνεις, είναι μια χαρά. Αλλά πού θα πάνε τα παιδιά διακοπές το Μάιο? Κάμια φορά γίνονται διακοπές Μάιο. Ναι. Κάνε παιδιά, δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, 14-15 χρόνια. Δεν ακούγεσαι καλά, βάλει λίγο καλύτερα το τηλέφωνο. Δεν είχα κάνει παιδιά, λέω, πάνε 14-15 χρόνια. Ναι. Και τι Μάιο στα Κουφονίσια. Όπου τότε τα Κουφονίσια ήταν. Δεν ήταν όπως τώρα. Ναι. Δεν τα ξέρανε τότε, ναι. Αν πάθαινες τίποτα, θα έπρεπε να περιμένεις 4 μέρες να πάρεις το καράβι ή να αρχίσεις και πάρεις το πελίτης. Ναι. Που ήταν μεγάλο καΐκι επί της ουσίας. Ναι. Μάιο, όχι δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μια ταβέρνα ανοιχτή και αυτή μαγείρευε κυρίως για τον κόσμο που δούλευε εκεί, που φτιάχνανε, ξέρεις, σπίτια και τέτοια. Οπότε είχε ένα ή δύο φαγητά και ό,τι φτιάχναμε σήμερα. Οπότε ένα φυσικά τάρευε. Με καλάμπι. Και ό,τι βγάλανε, θα τη γαλήσουμε να τα φας. Αυτά. Και να σκόψουμε και μια καλάμπι. Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χωριάτικη. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε. Να σε καλά.